Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος τον βλέπουμε εδώ. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν, περίμενες ένα τόσο δύσκολο πέρασμα από την Ομόνοια? Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο για την ομάδα σου? Σίγουρα τα φετινά παιχνίδια με την Ομόνοια είναι όλα ντέρπι και να μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι μας κέρδισε στο πρωτάθλημα και στα νοκάου παιχνίδια του κυπέλου, ειδικά όπου εκεί ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν, καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Φάνηκε και από το τελικό σκόρο που κερδίσαμε στην παράταση. Από εκεί και πέρα κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Ναι, κρατάτε τη νίκη, περάσατε στην ημιτελική φάση κόντρα στον Απόλλωνα. Έναν Απόλλωνα τον οποίο συναντήσατε πριν από 10 μέρες, αν είμαι σωστός, και καταφέρατε να τον κερδίσετε με μεγάλη διαφορά. Αυτό το παιχνίδι που παίξατε πριν από μία εβδομάδα, με το παιχνίδι το οποίο θα παίξετε για τον ημιτελικό του Final Four, θα έχει σχέση ή θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό? Νομίζω ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Καταρχήν ο Απόλλωνας θα παρουσιαστεί με την προσθήκη του Τόρσεϊ, ενώ στο παιχνίδι προαθλήματος δεν είχε αγωνιστεί. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το κίνητρο και για τις δύο ομάδες, αλλά για τον Απόλλωνα μπορεί να είναι και ένα έξτρα κίνητρο, γιατί δεν είναι διασφαλισμένη η είσοδος στην τετράδα του προαθλήματος. Γι' αυτό θα τα δώσει όλα στον ημιτελικό και για να περάσει στον τελικό. Πιστεύω είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και από πλευράς τακτικής και ψυχολογικά θα είναι τελείως διαφορετικό. Νικόλα, θα έδινες σε κάποια από τις τέσσερις ομάδες ένα μικρό πλεονέκτημα για την κατάκτηση του κυπέλου ή όχι? Εντάξει, νομίζω σε ένα Final Four, από τη στιγμή που είναι ένα παιχνίδι και δεν είναι σειρά παιχνιδιών, είναι οι τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Εντάξει, να βάλω και το Παραλίμνη μέσα, από τις πέντε, και η Ομόνια φυσικά είναι πολύ καλή ομάδα. Όλα μπορούν να συμβούν, ένα παιχνίδι είναι. Κάποιος θα βρεθεί στην καλή ημέρα, μπορεί να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο, δεν υπάρχουν προγνωστικά. Και νομίζω και οι τέσσερις ομάδες έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Από 25%. Βλέποντας λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού και ολοκληρώνω με αυτό, Νικόλα, 60 πόντους, 3 ασπέκτες από τους 86 συνολικά που έβαλε η ομάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι 3 καλαθοσφαιριστές έχουν τόσο ψηλούς πόντους, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν τόση συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι? Νομίζω είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει για φέτος τουλάχιστον, γιατί οι τρεις μας οι Αμερικάνοι σκόραν 60 πόντους και οι Κύπροι μας τους υπόλοιπους 29. Να αναφέρω μόνο και μόνο τα ονόματα των παιδιών: Ιάκωβος Παντελή, Ανδρέας Ζόπουλος, Μαντοβάνη, Γιάνναράς και ο Μανολόπουλος. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πεντάδα παιχτών που θα μπορούσε να είναι και μόνη της μια πεντάδα. Μια πεντάδα και στην εθνική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά επιθετικά, μπορώ να πω, για τους Κύπριους μας παίχτες. Αλλά πιστεύω στις δυνατότητες τους, στην εμπειρία τους. Έχουν κερδίσει αρκετά τρόπια και νομίζω ότι θα είναι εκείνη την κατάλληλη στιγμή. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλή επιτυχία και στην δική σου ομάδα. Και ασφαλώς αυτό που ελπίζουμε όλοι μας είναι να γίνει ένα Final Four γεμάτο έτσι συγκινήσεις, να μας χαρίσει ωραίες στιγμές, ωραία παιχνίδια και ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, όπως θέλεις βάλτο, να καταφέρει να κατακτήσει και το κύπελο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.